στο παιχνίδι. Μεγάλη τιμή και χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Κόρινθο, στο κέντρο της Κορίνθου και στα γραφεία της ΔΕΠ και συγκεκριμένα και στο περίπτερο που μας έχει χορηγήσει η μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, η οποία γιορτάζει φέτος και τα 50 χρόνια. Καλωσορίζουμε την Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, την κυρία Μακρύ, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μπούρα και την Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Ντουδουλάκη. Συνέντευξη που δόθηκε στα γραφεία της ΔΕΠ Κορινθίας από το κλιμάκιο της Νέας Δημοκρατίας, που είχε συναντήσει με φορείς, αλλά και συνομιλία με τους πολίτες στο κέντρο της Κορίνθου. Με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μπούρα, με τη Γενική Γραμματέα, την κυρία Δουδουλάκη, είμαστε το κλιμάκιο το οποίο επισκέπτεται των ομών εν ώψη και των επερχόμενων ευρωεκλογών. Με την κυρία Δουδουλάκη, βεβαίως, παράλληλα δεν θα παραμελήσουμε και τις θεσμικές μας υποχρεώσεις και επισκέψεις, συνδυαστικά με την επίσκεψη αυτή, η οποία έχει ως στόχο την επικοινωνία με τους τοπικούς φορείς αλλά και με τους ανθρώπους της Κορινθίας για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Το δίλημα των ευρωεκλογών νομίζω έγινε σαφέστατο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος επανειλημμένα, σταθερά, εξηγεί πως δεν είναι εκλογές οι οποίες είναι αδιάφορες για την ελληνική κοινωνία. Το αντίθετο, είναι εκλογές οι οποίες έχουν ως σκοπό να ενδυναμώσουν την παρουσία του Ευρωπαϊκού Κόμματος, του κόμματος που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη αλλά και τη διατήρησε εκεί, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι απολύτως ακριβές ότι στην αρχή υπήρχε μια αδιαφορία των πολιτών. Και αυτή οφειλόταν στο ότι το διακύβευμα, η διακύβευση μάλλον των εκλογών δεν είχε γίνει σαφής. Νομίζω πως τώρα, με τις επισκέψεις που έχουμε κάνει και οι τρεις του κλιμακίου και σε διαφορετικές περιοχές, είτε ως κλιμάκιο είτε και κατά μόνας, έχουμε αντιληφθεί ότι οι πολίτες έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως τη σπουδαιότητα της συμμετοχής και τη σοβαρότητα της σωστής επιλογής. Το πλούσιο κυβερνητικό μας έργο, η εγγύηση της ομάδας των Ευρωβουλευτών και η προσπάθεια που κάνανε στην Ευρωβουλή. Το πολύ καλά συγκροτημένο ψηφοδέλτιο από άνδρες και γυναίκες υποψήφιους που έχουν ως σκοπό αλλά έχουν και τη δυνατότητα να υπηρετήσουν την ελληνική υπόθεση στα ευρωπαϊκά φόρα, νομίζω ότι είναι τα καλύτερα όπλα που έχουμε και προσερχόμαστε σε αυτόν τον αγώνα που θα τελειώσει πολύ σύντομα με αισιοδοξία, με αυτοπεποίθηση και επαναλαμβάνω με τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε την παρουσία μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Η διαφορά, η σύγκριση είναι και αυτό ένα από τα όπλα μας. Πιστεύουμε ότι και απόλυτα και συγκριτικά υπερέχουμε. Είμαστε οι μόνοι που αναδεικνύουμε την ευρωπαϊκή διάσταση αυτής της προσπάθειας και είμαστε και οι μόνοι οι οποίοι πολιτικά τοποθετούμαστε με πειθό, με αποτελέσματα, με επιχειρήματα, κυρίως και πρωτίστως με τη συμβολή, τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ιδιαίτερα αγαπώ την Κορινθία, με την οποία έχω και φίλους και συχνά πολιτικά επισκέπτομαι σε όλες σχεδόν τις εκλογικές αναμετρήσεις. Η κυρία Υπουργός τα είπε όλα. Έβαλε τον δάκτυλον επί των τύπων των ύλων. Εγώ το μόνο το οποίο θα προσθέσω, θα συμπληρώσω μάλλον, είναι επειδή η ιδιότητά μου είναι να είμαι στο κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή, θα προσθέσω μόνο την κρισιμότητα των επόμενων ευρωβουλευτών, το ρόλο τους σε μια πολύ κρίσιμη και χρήσιμη πενταετία. Γιατί στην Ευρώπη θα ληφθούν αυτή την πενταετία σημαντικές αποφάσεις για τη χώρα μας. Αγροτικά, αμυντικούς εξοπλισμούς και σε αυτή την Ευρώπη πρέπει να έχουμε δυνατή φωνή και φωνή που να πιστεύει στην Ευρώπη, γιατί όπως είπε η κυρία Υπουργός, αυτή η παράταξη έβαλε τη χώρα στην τότε ΕΟΚ, που όλοι φώναζαν ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο, και αμέσως έχασε τις εκλογές τότε, το 81. Δηλαδή κέρδισε η χώρα από την επιλογή της Νέας Δημοκρατίας, η ίδια όμως θυσιάστηκε για το καλό της χώρας. Πρέπει να σας πω και το εξής, το οποίο γνωρίζετε μάλλον γιατί το ακούτε. Το ελληνικό κοινοβούλιο, σχεδόν πάνω από 70-75%, οι νομοθεσίες στις οποίες περνάνε από το ελληνικό κοινοβούλιο μέσω των Υπουργείων είναι οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή η επεξεργασία η οποία θα γίνεται την επόμενη πενταετία για το καλό της χώρας μας χρειάζεται να έχει φωνές που πιστεύουν στην Ευρώπη, χρειάζεται ένα κόμμα ισχυρό όπως είναι το δικό μας, η Νέα Δημοκρατία, το πρώτο
κόμμα από την ομάδα των κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το ισχυρότερο, και γι' αυτό χρειαζόμαστε την υποστήριξη όλων των συμπολιτών για το καλό και των συμπολιτών μας αλλά και της χώρας, μέσα σε μια Ευρώπη που θα την εκφράζουν οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον καλύτερο τρόπο. Τώρα τα υπόλοιπα η κυρία Υπουργός τα είπε, οι εκλογές είναι πολύ κρίσιμες και πρέπει να συνεχίσουμε τη σταθερότητα αυτής της πενταετίας που ολοκληρώθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις και να προχωρήσουμε έτσι ώστε με τη νέα δύναμη που θα δώσει ο ελληνικός λαός και το νέο μήνυμα της ισχυρής νέας δημοκρατίας στην Ευρώπη να συνεχίσουμε και τα επόμενα 3 χρόνια το παραγωγικό έργο της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλή σας υποδοχή. Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε στην πόλη της Κορίνθου με επικεφαλή την Υφυπουργό την κυρία Μακρύ και τον Αντιπρόεδρο της Βουλής τον κύριο Μπούρα. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι ο νομός Κορινθίας είναι μια περιοχή με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Το Υπουργείο Πολιτισμού, στο οποίο άλλωστε αυτή τη στιγμή υφυπουργός είναι ο Κορίνθιος βουλευτής Χρήστος Δήμας, εκτελεί έργα σε όλη την περιοχή και κάποια από αυτά, πολλά από αυτά, είναι με πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που προέρχονται από την Ευρώπη, και αυτό καλό είναι να θυμόμαστε ότι σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας η Ευρώπη είναι παρούσα και η ψήφος μας να είναι δυνατή στην κάλπη.